η δική μου παρουσία στη γιορτή απόψε και στην έναρξη του συνεδρίου που γίνεται για την αθεροσκλήρωση έχει να κάνει με την ψυχοσωματική υγεία των μοναχών, δηλαδή θα προσπαθήσω να τους παρουσιάσω τον τρόπο με τον οποίο ζούνε και τι τρώνε οι μοναχοί και από αυτά πώς αποκομίζουν τα ωφέλη τα οποία τους οδηγούν στη μακροζωία που προαναφέραμε. Έχει να κάνει βασικά με την ψυχική ηρεμία και με τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι μοναχοί. Μια λεπτομέρεια που ο κόσμος δεν την ξέρει και ούτε οι μοναχοί πολύ νωρίς. Δηλαδή 3-4 ώρες πριν τα μεσάνυχτα. Δηλαδή οι μοναχοί όλοι, ειδικά το χειμώνα, 8.30-9 η ώρα κοιμούνται και ξυπνάνε τις 3, τις 2. Είναι κάτι που το συνιστούν όλοι οι γιατροί που ασχολούνται με την διατροφή και με την ευεξία και με την καλή υγεία, αλλά παίζει και σημαντικό ρόλο η ηρεμία της ψυχής που έχουν οι μοναχοί. Το ότι πιστεύουν έντονα στο Θεό, έχουν αφήσει την ελπίδα τους εκεί, έχουν το πνευματικό τους, το γεροντά τους που εξομολογούνται και παράλληλα η νηστεία την οποία ακολουθούν με τους κανόνες της Εκκλησίας και αυτές οι εναλλαγές των τροφών που είναι άλλοτε έχει με λαδερό φαγητά, άλλοτε είναι με γαλακτοκομικά, άλλοτε είναι με ψάρια. Και επίσης κάτι να σημειώσουμε, πολύ σημαντικό, οι μοναχοί δεν τρώνε καθόλου κρέας. Μοναχοί στο Άγιον Όρος. Όλα αυτά πιστεύω συντελούν ώστε να έχουν καλύτερη υγεία, η οποία έχει διαπιστωθεί και έχει εξακριβωθεί από έρευνες που έχουν κάνει διάφοροι γιατροί και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Δηλαδή οι περισσότεροι μοναχοί στο Άγιον Όρος πιθαίνουν πάνω από 90. Συνεπώς δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό όπως πολλοί πιστεύουν. Δεν υπάρχουν μυστικά. Δεν υπάρχουν μυστικά. Απλώς θέλει να είναι οι άνθρωποι να έχουν στόχους στη ζωή τους, να είναι ήρεμοι και να κάνουν μια ήρεμη και αρμονική ζωή. Δεν έχει κάτι μυστικά. Έτσι ζήσαν και οι πρόγονοι μας, οι οποίοι βέβαια είχαν άλλα προβλήματα υγείας όταν ήταν μικροί. Γιατί υπήρχαν οι αρρώστιες, ξέρω, η ελονοσία, η φυματίωση που δεν μπορούσαν να τις αντιμετωπίσουν. Αλλά στα θέματα αυτά της ηρεμίας και της διατροφής, της υγιεινής διατροφής, τα είχαν αυτά. Εμείς δεν τα έχουμε σήμερα. Και καλό είναι να γυρίσουμε στις ρίζες μας.